Οργή προκάλεσε στην Καλαμάτα η τοποθέτηση αφίσας του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη σε περίπτερο του κόμματος Σπαρτιάτες. Η παρουσία της στην κεντρική πλατεία μάλιστα της πόλης πυροδότησε έντονες αντιδράσεις πολιτών. Πρόκληση στην καρδιά της Καλαμάτας με τη φωτογραφία του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη στην πρόσωψη του εκλογικού περιπτέρου του κόμματος Σπαρτιάτες. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας έβλεπαν στην κεντρική πλατεία της πόλης τη δήλωση στήριξη του φυλακισμένου Χρυσαυγίτη ανάμεσα στην ελληνική σημαία και την πολεμική σημαία της Μάνης. Ο Κασιδιάρης είναι απαράδεκτο να εμφανίζεται και είναι καταδικασμένος απαράδεκτο. Και για τη Μεσσηνία απαράδεκτο. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας υπάρχουν τα περίπτερα όλων των κομμάτων εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Όλα τα κόμματα έχουν στήσει τα δικά τους περίπτερα. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι από το κόμμα Σπαρτιάτες που, όπως μπορείτε να δείτε, έχει τη φωτογραφία του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος στηρίζει το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ένα παράλογο πράγμα που έχω δει. Και μάλιστα έχω περάσει και έχω. Λέω, πώς το αφήνουν αυτό να είναι το περίπτερο εδώ με τον Κασιδιάρη. Σαν να βγάζει υποψήφιο ο Κασιδιάρης είναι για μένα. Τι και αν ο Άριος Πάγος μπλόκαρε δύο φορές την υποψηφιότητα του καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη, εκείνος κάνει προεκλογικό αγώνα μέσα από τη φυλακή για το άγνωστο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες κόμμα Σπαρτιάτες. Και εκείνος μάλιστα εμφανίζεται στο εκλογικό περίπτερο περισσότερο και από τον πρόεδρο του κόμματος. Τη στιγμή που έχει καταδικαστεί, νομίζω για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να υφίσταται. Όχι, δεν πρέπει να υφίσταται. Τελείωσε. Πρέπει να βγει από εκεί πέρα. Την παρουσία του στο εκλογικό περίπτερο ήδη έχει καταγγείλει η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας.